Γεια σας. Είμαι η Νησίρα, είμαι πνευματική σύμβουλος και εκπαιδεύω ανθρώπους στην εσωτερική επικοινωνία. Σήμερα θέλω πάρα πολύ να κάνω ένα βίντεο για την χαρά στις ανθρώπινες σχέσεις, για το πώς μπορούμε να βιώνουμε χαρά και τι μας εμποδίζει να βιώνουμε χαρά στις προσωπικές μας σχέσεις. Και ξεκινώντας θα πω ότι όλοι οι άνθρωποι παίρνουμε τις σχέσεις μας πολύ σοβαρά, γιατί βασιζόμαστε στις σχέσεις μας για να νιώθουμε πλουσιότεροι σε αγάπη και σε ευτυχία στη ζωή μας. Κάπου στην πορεία όμως τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή και καταλήγουμε συχνά να νιώθουμε απογοητευμένοι, προδομένοι, πληγωμένοι, κουρασμένοι από τις σχέσεις μας, ματαιωμένοι. Και πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά, ακούω ανθρώπους να λένε «Μα δεν με καταλαβαίνει ο σύντροφός μου ή το παιδί μου ή η φίλη μου» ή «Δεν με καταλαβαίνει κανείς». Και έτσι ας κοιτάξουμε λίγο πιο κοντά κάποια πράγματα που κάποιες κακοτοπιές στις προσωπικές μας σχέσεις. Και μία από αυτές είναι ότι πρώτα απ' όλα εμείς, όταν συνδεόμαστε με έναν άνθρωπο, αρχίζουμε να δημιουργούμε μία εικόνα και ένα πρότυπο και προσπαθούμε μέσα σε αυτό να χωρέσουμε τους άλλους ανθρώπους και με τον τρόπο μας αναπτύσσουμε προσδοκίες και κριτική με βάση αυτή την εικόνα και το πρότυπο που έχουμε για το πώς θα έπρεπε να είναι ο άλλος, πώς θα έπρεπε να συμπεριφέρεται και τι περιμένουμε εμείς από αυτόν να είναι. Όταν λοιπόν δημιουργούμε αυτή την εικόνα και αυτό το πρότυπο και καθιστούμε τους άλλους υπεύθυνους να το ακολουθήσουν, πολύ συχνά αυτό αποβαίνει μοιραίο για την, και στραγγαλίζει τελικά την χαρά στις προσωπικές μας σχέσεις. Γιατί οι άλλοι άνθρωποι χρειάζεται να χωρέσουν σε αυτό τον χώρο που έχουμε δημιουργήσει εμείς, σε αυτή την εικόνα, και έτσι περιορίζεται η έκφρασή τους, η αλήθεια τους, και νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να φερθούν με τον τρόπο που εμείς περιμένουμε. Ένας άλλος λόγος που χάνουμε τη χαρά στις σχέσεις είναι γιατί πολύ συχνά ζούμε για τους άλλους και όχι για τον εαυτό μας. Ζούμε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους, αποφασίζουμε με βάση το τι θέλουν οι άλλοι και ακολουθούμε χωρίς να ακούμε αυτό που εμείς θέλουμε να εκφράσουμε, αυτό που εμείς χρειαζόμαστε για να είμαστε καλά και ευτυχισμένοι και για να περνάμε όμορφα. Χάνουμε τη χαρά στις σχέσεις μας όταν οι σχέσεις μας δεν έχουν ένα έδαφος ανιδιοτελούς αγάπης και ανάλογα με τα συναισθήματα που μας δημιουργούν, δρούμε και αντιδρούμε, δρούμε και αντιδρούμε. Δηλαδή μία μέρα μπορεί να περνάμε όμορφα, να υπάρχει ενθουσιασμός, να υπάρχει κέφι, να υπάρχει χαρά και την επόμενη μέρα να υπάρχει κούραση, στεναχώρια, απογοήτευση και τη μεθεπόμενη να υπάρχει θυμός, να υπάρχει... Και εμείς ακολουθούμε όλα αυτά τα συναισθήματα και χάνουμε τη σταθερότητα στη σύνδεσή μας, η οποία έρχεται από την αληθινή και από την ανιδιοτελή αγάπη. Υπακούμε δηλαδή στο ρυθμό των συναισθημάτων, τα οποία όμως μας γεμίζουν με ένταση και με κούραση. Και άλλος ένας βασικός λόγος που χάνουμε τη χαρά στις σχέσεις μας είναι ότι επηρεαζόμαστε πάρα πολύ από την εικόνα και την γνώμη που έχουν οι άλλοι για μας και αυτό συμβαίνει όταν εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε ποιοι είμαστε, δεν γνωρίζουμε την αξία μας, όταν δεν γνωρίζουμε τι θέλουμε, όταν δεν γνωρίζουμε τη θέση μας και την αλήθεια μας. Τότε αρχίζουμε να φιλτράρουμε τον εαυτό μας, να ωρεοποιούμε τον εαυτό μας και φυσικά παίρνουμε προσωπικά οτιδήποτε κι αν
φέρει ο άλλος ή οι άλλοι άνθρωποι μπροστά μας. Οτιδήποτε νιώθουν εκείνοι, το κάνουμε δικό μας. Ο τρόπος για να πατήσουμε και να καλλιεργήσουμε πάλι την αυθόρμητη και την πηγαία χαρά στις σχέσεις μας είναι να αρχίσουμε πολύ συνειδητά να αγκαλιάζουμε τη μοναδικότητα και την αυθεντικότητά μας, την αλήθεια μας, την αξία μας, και μέσα από αυτό να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και τη θέση μας στις σχέσεις που δημιουργούμε, και φυσικά να αρχίσουμε να αποδεχόμαστε τους άλλους ανθρώπους πραγματικά, να αποδεχόμαστε τους άλλους ανθρώπους για αυτό που είναι και όχι για αυτό που θα θέλαμε εμείς ή που εμείς θα περιμέναμε να είναι. Και να ζούμε το παρόν, να ζούμε τη στιγμή μέσα στις σχέσεις μας όπως είναι, είτε μας προκαλεί θετικά είτε αρνητικά συναισθήματα κάθε στιγμή, και να μην ζούμε συνεχώς στο νοητικό μας, σκεφτόμενοι πώς θα ήταν αυτή η σχέση ή αυτές οι σχέσεις μας καλύτερες, τέλειες, πώς θα μπορούσαν να ήταν αλλιώς. Αλλά να τις δεχόμαστε και να τις αγκαλιάζουμε για αυτό που είναι, γνωρίζοντας ότι μέσα από αληθινή επικοινωνία, αληθινή έκφραση, αληθινή σύνδεση, μπορούμε να βαθύνουμε τις σχέσεις μας, να τις κάνουμε ειλικρινείς και αυθεντικές, και ότι πάντα αυτή η επιλογή είναι στο χέρι μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ναι, χαρά στις σχέσεις σημαίνει να μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας και να δίνουμε και στους άλλους, μέσα από την έλλειψη κριτικής, μέσα από την αποδοχή μας, μέσα από την κατανόησή μας και μέσα από τη δημιουργία της ελευθερίας στη σχέση, το μήνυμα ότι μπορούν να είναι ο εαυτός τους. Και από αυτήν την αληθινή βάση και τη στέρεη βάση της αγάπης και της αποδοχής μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι όταν βρισκόμαστε, όταν συνδεόμαστε με τους άλλους, και να είμαστε τρυφεροί με τον εαυτό μας και με τους άλλους και να περνάμε πολύ καλά. Για όσους θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο που βιώνουν τις σχέσεις τους, να φέρουν καλυτέρευση και μια καινούργια συνείδηση στον τρόπο που βιώνουν τις σχέσεις τους, να ξέρετε ότι υπάρχει πάντα σε κάθε ηλικία και σε κάθε φάση της ζωής μας η δυνατότητα να εκπαιδευτούμε σε νέους τρόπους επικοινωνίας και αυτογνωσίας, ώστε να ανακαλύψουμε πρώτα απ' όλα εμείς για τον εαυτό μας τη σχέση που έχουμε με την αληθινή μας ύπαρξη, και αυτό βέβαια θα βοηθήσει να αναγνωρίσουμε και τους άλλους και να συνδεθούμε καλύτερα μαζί τους, και μπορώ να σας εκπαιδεύσω στην εσωτερική επικοινωνία, που είναι ένα καταπληκτικό σεμινάριο που δίνει καταπληκτικά υπέροχα εργαλεία που μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε φόρου ζωής και μάλιστα με το πέρασμα του χρόνου να γίνουμε ένα μαζί τους. Ναι, λοιπόν, και σε κάθε φάση, σε κάθε περίοδο της ζωής μας, σε κάθε ηλικία, μπορούμε να κάνουμε αυτό το βήμα, να φέρουμε καινούριους τρόπους στη σύνδεση και στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους και βέβαια και με τον εαυτό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για λεπτομέρειες και πληροφορίες, για ό,τι θέλετε να μάθετε γύρω από τις σχέσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου, και εύχομαι να βρείτε τη δική σας χαρά πρώτα απ' όλα, που να αντανακλά, να εκφράζετε και να γεμίζει τις σχέσεις σας, και να μάθετε επίσης, σημαντικό, να δέχεστε και την πηγαία χαρά των άλλων. Να είστε καλά.